Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας στο YouTube, Σταυρής Footprints. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά. Σας εύχομαι να έχετε έναν πανέμορφο καινούριο 2021, επιπλέον. Και σήμερα στο κανάλι μας στο YouTube, αφού είναι η ημέρα των φώτων, Θεοφάνεια, θα φτιάξουμε τους πιο γκουρμέ και υπέροχους λουκουμάδες. Ξεκινούμε τη συνταγή μας. Θα πρέπει να φτιάξουμε πρώτα το σιρόπι για τους λουκουμάδες. Θα τους φτιάξουμε κλασικούς, χωρίς σοκολάτες, χωρίς αυτά τα καινούργια trends που μπαίνουν στους λουκουμάδες. Θα φτιάξουμε ένα σιρόπι νερό, ζάχαρη, φλούδες από πορτοκάλι, φλούδες από λεμόνι. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε έναν από τα δύο. Ένα ξυλάκι κανέλλας. Θα πάρει μια βράση και θα βάλουμε μέσα το μέλι στο τέλος για να μην κρυσταλώσει, να βγει ένα σιρόπι ιδανικό για τους λουκουμάδες μας. Ξεκινάμε τη ζύμη για τους λουκουμάδες. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε μπατάτα, όπως έκαμε παλιά οι κλασικοί τους λουκουμάδες. Θα φτιάξουμε τους λουκουμάδες με corn flour, θα αντιγραστήσουμε με έναν αλεύρο να μας τους κάνει πιο τραγανούς και θα προσθέσουμε μέσα στον μπολ χλιαρό νερό, τη μαγιά και φυσικά μέλι για να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ζάχαρη και μία μπρέζα αλάτι. Θα ανακατέψουμε το μείγμα μαζί με τη μαγιά για να ενεργοποιηθεί. Θα το αφήσουμε έτσι 5 με 6 λεπτά, ακόμα και 10, για να δουλέψει η μαγιά. Θα δείτε ότι θα ξεκινήσει να βγάζει φουσκάλες στο μείγμα μας και στη συνέχεια θα προσθέσουμε τα στερεά υλικά που είναι το αλεύρι μαζί με το corn flour. Η ζύμη για τους λουκουμάδες μας είναι πανέτοιμη, πανεύκολη. Εγώ θα τη βάλω στο ψυγείο για 35 λεπτά για να τη δουλέψω. Μπορείτε να την αφήσετε μέχρι μία μέρα, ακριβώς μία μέρα από την ώρα που την έχετε φτιάξει, γιατί θα πεθάνει η μαγιά στην ουσία και θα μπορεί να τη γανιστεί σωστά. Άρα για να δουλέψει η μαγιά, το ιδανικό είναι να τη βάλουμε στο ψυγείο για περίπου 35 λεπτά. Η ζύμη για τους λουκουμάδες μας είναι έτοιμη, έχει φουσκώσει τέλεια, έχει διπλασιαστεί και τώρα πάμε να δείξουμε πώς θα κόψουμε τους λουκουμάδες. Θέλουμε ένα ποτηράκι με νερό και ένα κουταλάκι του γλυκού. Θα μπορούσατε να φορήσετε και γάντια, εγώ δεν θα φορήσω γάντια γιατί δυσκολεύομαι. Και παίρνουμε στα χέρια μας τη ζύμη, πιέζουμε πάνω. Παίρνουμε μια κουταλιά και ρίχνουμε μέσα στο λάδι. Και θα επαναλάβουμε αυτή τη διαδικασία για αρκετές φορές. Μην φοβάστε ότι την πρώτη φορά που θα τηγανίσουμε τους λουκουμάδες θα βγουν ακανόνιστοι, γιατί αυτή η ζύμη θα πρέπει να τηγανίσουμε τους λουκουμάδες, να τους αφαιρέσουμε σε έναν ταψί και μετά σε δυνατή, πιο δυνατή φωτιά στους 190 με 200 βαθμούς Κελσίου να ξανατηγανίσουμε τους λουκουμάδες για να βγουν έτσι στρογγυλοί, ροδοκόκκινη, γκουρμέ χρώμα για να τους σιροπιάσουμε. Την πρώτη φορά θα πρέπει να τηγανίσουμε γύρω στους 160 βαθμούς Κελσίου να είναι το λάδι μας για να ψηθούν ιδανικά από μέσα οι λουκουμάδες.
Έχουμε τους πιο τραγανούς λουκουμάδες, στρογγυλούς, καταφέραμε τα. Θα τους ρίξουμε μέσα στο σιροπάκι μας. Να τους γλασάρουμε, γιατί έτσι δεν έχουν ουσία, δεν έχουν γεύση. Να πιάσουν τη ζάχαρη, πολύ γίνοντας ημέρες είναι αρκετά γλυκές. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι λουκουμάδες. Μπορείτε να κάνετε και σιρόπι μόνο με μέλι, να τους δώσετε μια έτσι διαφορετική νότα. Λοιπόν, είναι ελαφρύ το σιρόπι μας, δεν το θέλουμε να είναι πάρα πολύ βαρύ, μέχρι εκεί που πρέπει. Τέλεια. Και τους βάζουμε κατευθείαν μέσα στο πιάτο μας και εγώ θα βάλω λίγο σπασμένο καρύδι από πάνω, όχι πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει να έχω τη γεύση από το λουκουμάν και το σιρόπι. Οι λουκουμάδες μας είναι έτοιμοι, είναι υπέροχοι, λαχταριστοί, θέλω πάρα πολύ να φάω. Λοιπόν, φώτα, θεοφάνεια, καλές γιορτές. Swipe up, subscribe, καμπανάκια, κάνετε και τα δικά σας και χαρώ πάρα πολύ να δω τις προσπάθειες σας. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Bye!